Ως την καλύτερη τουριστική σεζόν όλων των εποχών χαρακτηρίζουν τη φετινή ξενοδόχοι του Ηρακλείου, με τα αυξημένα έσοδα ωστόσο να ψαλιδίζονται από τα υψηλά ενεργειακά κόστη και όχι μόνο. Πέραν των προβλέψεων, βλέπουμε ότι ξεπέρασε ακόμα και τις κρατήσεις του 2019 και έτσι μπορούμε από εδώ και πέρα να μιλάμε ότι η σεζόν του 2022 είναι η καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Χρονιά ρεκόρ, καλύτερη από 19 σε κόσμο και σε έσοδα. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυξημένα έξοδα στην ενέργεια που σχεδόν διπλασιάστηκε, ήταν 2,5 φορές περίπου πάνω. Το ότι επανήλθαμε στα προπανδημίας νούμερα, αριθμούς, είναι κάτι το οποίο ίσως να φτιάξει λίγο και να καλύψει τη μείωση αυτή. Εξαντλημένοι από τα ωράρια λάστιχο, εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία αποχαιρετούν τη τουριστική σεζόν με τον Νεκτάριο Μωυσάκη να περιγράφει τρακελαφικές καταστάσεις και λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού. Υπάρχουν και μικροτραυματισμοί, κάποιος έκοβε το χέρι του, κάποιος χτυπούσε λίγο το πόδι του, δεν μπορούσε να δουλέψει, όπως καταλαβαίνετε είναι που είναι μειωμένο το προσωπικό, δεν μπορούσε να καλυφθεί θέση. Μόλις έφτανε στο σπίτι σου και ακόμα δεν είχε φτάσει, σε παίρνει πίσω να γυρίσεις. Και αυτό έκανε στην αδελφή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε, πώς θα βγει η δουλειά. Να δουλεύουν και νύχτα για να βγει η δουλειά. Βράδυ. Δηλαδή και πρωί και νύχτα. Βεβαίως. Οι αφίξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τις αφίξεις του 2019 που ήταν χρονιά αναφοράς, με την αύξηση να μεταφράζεται σε 3,33%, ενώ η επόμενη δεκαετία χαρακτηρίζεται ως χρυσή για τον κρητικό τουρισμό, καθώς αλληλοποιηθούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και μεγάλα οδικά έργα. Επειδή η Κρήτη θα απογειωθεί, η επόμενη δεκαετία εγώ την ονομάζω η χρυσή δεκαετία της Κρήτης, διότι θα γίνουν τα έργα, θα γίνει το αεροδρόμιο, θα γίνει ο ΒΟΑΚ, αυτά τα έργα θα διπλασιάσουν ή τριπλασιάσουν τον κόσμο στην Κρήτη. Και στην πλάκα Ελούντας επικρατούν χαμόγελα ικανοποίησης από επαγγελματίες με τα ξενοδοχεία να κλείνουν τις επόμενες ημέρες. Καλή σεζόν, πολύ κόσμος, λείπανε Ρώσοι αλλά οι Αμερικάνοι ήταν πιο πολλοί, Νιου Γιόρκ πιο πολύ, Νέα Υόρκη. Τους αρέσει πολύ το κλίμα, είναι καλό το κλίμα εδώ και περνάνε πολύ καλά. Δηλαδή έχει 6-7 μήνες ήλιο. Οι ξένοι όλοι, ας πούμε, οι τουρίστες που ήρθαν δεν κλειστήκανε μέσα. Θέλανε να πάνε ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, θέλανε να κάνουν μια εκδρομή, να δουν τον τόπο μας. We love it, it's fantastic. The food here is amazing. Είναι φανταστικά εδώ. Το φαγητό είναι καταπληκτικό. Για μας. Είμαι πολύ χαρούμενος, περνάω καλά. It's very nice. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Κάτσομαι στο χειμώνα Σαββατοκύριακα. Πάμε το εργατικό προσωπικό το χειμώνα και κάνουμε και σπίνα λόγκα. Επισκέπτες μαγεύονται από το τουριστικό θέρετρο, την γαλαζοπράσινη θάλασσα με θέα της Πιναλόγκα, αλλά και από τις κριτικές γεύσεις, ενώ ένας μεγάλος αριθμός αφορά επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Έχω δει ανθρώπους και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται 20 χρόνια. Εκεί τώρα τρώνε παραδοσιακά και θαλασσινά. Είναι ευχαριστημένοι από το μέρος, από αυτή την υπέροχη θέα της Πιναλόγκας, το ωραίο μπαλκόνι, η ωραία συμπεριφορά που έχουμε σαν που δουλεύουμε στον τουρισμό, όλοι οι άνθρωποι. Αγαπώ την Κρήτη πάρα πολύ. Θα ξανάρθω και του χρόνου. Είναι πολύ φιλόξενη. Φέτος είχε πολύ περισσότερο πληθυσμό από Έλληνες, αλλά και οι τουρίστες ήταν σε πολύ καλό ποσοστό. Και γι' αυτό γίνονται, όπως βλέπετε, γίνονται συνέχεια επενδύσεις εδώ πέρα. Ξεκινάνε τώρα να κτίζονται και άλλα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία τα μεγάλα ήδη κάνουν επεκτάσεις.